Στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας δεν γίνονται τακτικά χειρουργεία όλο το Σεπτέμβρη και δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν ξανά να γίνονται. Αυτό εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία εκατοντάδων παιδιών και οδηγεί οικογένειες, εκατοντάδες οικογένειες, 3.000 οικογένειες, γιατί τόσος είναι ο αριθμός των παιδιών που είναι σε λίστα αναμονής, να ψάχνουν να βρουν λύση σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Το πρόβλημα αυτό δεν προέκυψε ξαφνικά ως κεραυνός σε νεθρία. Ήταν γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι απόρρια μιας συστηματικής εγκατάλειψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το 2019, στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, ήταν εν υπηρεσία 16 αναισθησιολόγοι, 11 μόνιμοι και 5 επικουρικοί. Σήμερα είναι μόλις 10. 10 που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν προφανώς στις απαιτήσεις. Από την αρχή της πανδημίας άρχισαν να μειώνονται τα χειρουργεία σχεδόν κατά 75% και να συσσωρεύονται ασθενείς. Και η κυβέρνηση δεν φρόντιζε, ενώ γνώριζε τη μεγάλη έλλειψη αναισθησιολόγων, να κινηθεί έγκαιρα ώστε αυτό να αντιμετωπιστεί. Επαναλαμβάνω, στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας. Και αυτό είναι μία γροθιά στο στομάχι, ένα ακόμα πλήγμα για την αξιοπρέπεια της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Η κυβέρνηση ασχολείται με το πώς θα λύσει το άμεσο πρόβλημα? Η απάντηση που έδωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ήταν ας πάνε στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.